Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα στην ΚΟ, τη Χίο και την Κρήτη. Στην ΚΟ, μάλιστα, κρίθηκε αναγκαία η εκένωση του χωριού Καρδάμενα με εκατοντάδες κατοίκους και τουρίστες να περνούν το βράδυ σε γήπεδα και σχολεία του νησιού. Η φωτιά που ξέσπασε χθες στο νησί της ΚΟ υποχρέωσε τις αρχές να εκενώσουν τον οικισμό Καρδάμενα από τους κατοίκους αλλά και τους εκατοντάδες επισκέπτες. Με τουριστικά λεωφορεία μετακινήθηκαν από νωρίς με ασφάλεια σε γήπεδα, σχολεία και ξενοδοχεία της αντιμάχιας. Συγκινητική ήταν η προσπάθεια των κατοίκων της ΚΟ να προσφέρουν όποια βοήθεια μπορούσαν υλική και μη στους επισκέπτες του νησιού. Ζούμε στιγμές πολύ τραγικές. Η Καρδάμενά μας, η αγαπημένη μας Καρδάμενα, έχει περικλωθεί από μεγάλες φλόγες. Προσπαθούν να κάνουν ζώνες αντιπυρικές, να σταματήσουν τη φωτιά, να μην μπει μέσα στο χωριό. Πράγματι, η ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών απέδωσε καρπούς, αφού με το πρώτο φως της ημέρας η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο. Η νύχτα αγωνίας και ταλαιπωρίας για τόσους ανθρώπους έδωσε τη θέση της στην ανακούφιση, αφού από νωρίς το πρωί επέστρεψαν στα ξενοδοχεία τους. Και το πύρινο μέτωπο στη Σιδηρούντα της Χίου είναι σε ύφεση. Από τις προσπάθειες κατάσβεσης όμως τραυματίστηκαν ελαφρά 6 άτομα, 5 πυροσβέστες και ένας ιδιώτης συνταξιούχος πυροσβέστης. Οι ζημίες είναι τεράστιες, παιδιά, και σε γεωργικές καλλιέργειες και σε δασικές εκτάσεις. Εμείς πες ότι έχουμε ένα χωραφάκι εδώ, να με ένα τροχό στην τάξη. Οι υπόλοιποι έχουν περιουσίες μεγάλες. Τι θα γίνει, θα καούνε ζωντανοί. Την πυρκαγιά προξένησε ένας 63χρονος, ο οποίος έκανε εργασίες στο χωράφι του. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του υπευλήθη πρόστιμο 8.859 ευρώ. Διάσπαρτες εστίες παραμένουν ενεργές στο Γεράκι, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο και δύσκολο μέτωπο. Δύο ελικόπτερα ρίχτηκαν στην κατάσβεση από αέρος, καθώς επρόκειτο για μια δύσβατη χορτολιβαδική έκταση. Προφυλακίστηκε το πρωί ένας 38χρονος άνδρας από τη Ρουμανία που ήταν για τρίτη φορά κατηγορούμενος για εμπρισμό στη φωτιά στη Ραφίνα. Η Τζίνα Στασινοπούλου έχει τις πληροφορίες. Τζίνα. Πρόκειται, Ρίτσα, για τον ίδιο άντρα, ο οποίος είχε συλληφθεί και στις 16 Ιουνίου για τον ίδιο λόγο και του είχε επιβληθεί ποινή με αναστολή και είχε αφαιθεί ελεύθερος, ενώ πρόσφατα είχε συλληφθεί ακόμα μια φορά για πρόκληση πυρκαγιάς. Σήμερα, μετά την απολογία του ενώπιον της 22ης τακτικής ανακρίτριας, ο 38χρονος Ρουμάνος πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει το αδίκημα του εμπρισμού σε βαθμό κακουργήματος και, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας πως είδε τη φωτιά να καίει και θέλησε να βοηθήσει στην κατάσβεσή της. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος έχει σε βάρος του ακόμα δύο κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, για τη μία μάλιστα εκ των οποίων έχει ήδη καταδικαστεί. Σε ευχαριστούμε, Τζίνα.